Κύριε Υπουργέ, είσαστε και υπουργός πριν και τώρα. Και πριν και τώρα λέτε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι εφαρμόζεται την εργατική νομοθεσία, το Υπουργείο είναι εδώ και διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ωστόσο όμως η κατάσταση χειροτερεύει σε όλους τους χώρους εργασίας. Η αυθαιρεσία και η ασυνδοσία είναι αυτή που κυριαρχεί. Και αυτή κυριαρχεί με την ανοχή σας ή την στήριξή σας. Η οργή βέβαια αυτών των εργατών γης περισσεύει, ξεχυλίζει. Το περιστατικό αυτό με τον υποβολισμό δεν είναι έτσι, το ξεπερνάτε έτσι. Τι ζήτησε ο εργάτης, οι εργάτες, ζήτησαν τα διαδουλευμένα τους. Όπως ζητούν βέβαια και άλλοι εργάτες, για τους οποίους βέβαια δεν λέτε κουβέντα. Δεν λέτε κουβέντα. Πόσοι είναι σήμερα οι απλήρωτοι εργαζόμενοι? Πόσοι είναι? Έχει κάποιο στοιχείο του Υπουργείου Εργασίας? Συμφωνεί με αυτά τα στοιχεία που λένε τα συνδικάτα για την απλήρωτη εργασία που υπάρχει σήμερα? Πόσοι είναι απλήρωτοι μετανάστες εργάτες γης? Γνωρίζετε? Έχετε κάποιο στοιχείο από αυτά? Συζητάτε με τους εκπροσώπους τους, με τα συνδικάτα τους? Όχι. Δεν είναι στις προτεραιότητές σας. Και είναι γνωστό ότι το κράτος αυτό, το οποίο στηρίζει, αν θέλετε, τους λίγους, αντί λοιπόν εδώ να πράξουν το αυτονόητο η αστυνομία και οι κρατικές αρχές απέναντι σε αυτόν που πυροβόλησε, πήγαν λοιπόν στους εργάτες και τους εκβιάζαν με φυλακή, γιατί λέει δεν έχουν χαρτιά. Χαρτιά που τους τα στερεί αυτός, που τους έχει δούλους, σκλάβους. Αυτά είναι απαράδεκτα. Είναι προκλητικά. Επίσης, κύριε Υπουργέ, είναι δική σας ευθύνη η ασφάλιση αυτών των εργατών. Είναι γνωστό ότι αυτοί απασχολούνται με εργόσιμο. Ξέρετε ποια είναι η ασφάλισή τους? Μέχρι τώρα υπήρχε ο ΟΓΑ. Το εργόσιμο στον ΟΓΑ. Υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη. Τώρα, από όταν έγινε ο ΕΦΚΑ το 17 και μετά, δεν μετράει ο χρόνος ασφάλισης. Δεν το μετρούν. Υπήρχε η δεύτερη κλάση, ήταν εκεί οι ασφαλισμένοι. Τώρα δεν υπάρχουν κλάσεις, εκτός κι αν θα το διαμορφώσετε μέσα από το νέο ασφαλιστικό που θα φέρετε. Αυτό πάλι, τον νόμο Λεμιτόμο, την επανομοθέτηση του νόμου Κατρούγκελου. Πάει λοιπόν ο εργοδότης, πληρώνει στα ΕΛΤΑ 400 ευρώ που είναι το μίνιμουμ για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό αντιστοιχεί σε 4.000 ευρώ το χρόνο τα εργόσημά τους και δεν τους δίνει φράγκο. Δεν τους δίνει φράγκο. Πληρώνει ο εργοδότης 400 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που κυριαρχεί στους εργάτες, στους μετανάστες, στους εργάτες γης. Και εσείς λέτε ότι οι συνθήκες δουλειάς δεν είναι δική σας υπόθεση. Λέει τα φυτοφάρμακα. Αυτά που ρίχνουν, που είναι αναγκαία τέλος πάντων για την αγροτική παραγωγή. Ποιος θα τα ελέγξει? Δεν είναι ο μηχανισμός που έχει το Υπουργείο στο το ΣΕΠΕ για την γενική ασφάλεια στους χώρους εργασίας? Δεν είναι δική τους ευθύνη να ελέγξουν τουλάχιστον αυτό, τα φυτοφάρμακα? Δεν είναι ευθύνη όταν λέτε μέσα από τις ρυθμίσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα ότι καλούνται μετανάστες τρίτων χωρών να δουλέψουν σαν εργάτες γης, υπάρχουν προσωρινή άδεια διαμονής και εργασίας και σύντηση και στέγαση? Ποια είναι η στέγαση? Κατά από ποιους όρους? Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό? Δεν την έχει το Υπουργείο Εργασίας? Δεν είναι εργάτες? Τι είναι αυτοί? Τι είναι, σκλάβοι? Ανήκουν κάπου αλλού? Νομίζω ότι αυτά που είπατε τώρα προηγουμένως, ότι δεν είναι δική σας ευθύνη οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, είναι πρωτάκουστα. Περιμένουμε από εσάς να μας πείτε τι θα κάνετε και για την ασφάλισή τους και για την υγιεινή και ασφάλεια και για τη συλλογική σύμβαση, που είναι ένα ζήτημα που διασφαλίζει, αν θέλετε, τους ελάχιστους όρους αξιοπρεπίους διαβίωσης αυτών των εργατών.